με αφορμή νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ολομέλεια. Και μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο σήμερα οι ερωτώντες βουλευτές έχουν σαλπίξει ισπανική υποχώρηση. Διότι στο κραυγαλαίο ερώτημα της κοινωνίας και του κοινοβουλίου, δηλαδή κύριοι συνάδελφοι, αν είσαστε εσείς μπροστά σε έναν κρατούμενο για αυτή την υπόθεση, ο οποίος σας λέει δύο πράγματα: κινδυνεύει η ζωή μου και θα πεθάνω όπως δολοφονήθηκαν άλλοι 7 μάρτυρες σε αυτή την υπόθεση, και δεύτερον θέλω να αποκαλύψω περαιτέρω στοιχεία, εσείς τι θα του λέγατε? Θα του λέγατε, επειδή έχεις καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ισόβια για εμπόριο ναρκωτικών, εγώ δεν μιλάω με σένα, δεν ξέρω τι μου λες, πες τα κάπου αλλού, βρες κάποιον άλλον. Τι θα λέγατε? Είμαι σίγουρος, όλοι οι βουλευτές θα λέγανε το πολύ απλό. Θα ενθάρρυναν με 1000 τρόπους αυτόν τον άνθρωπο να καταθέσει τα στοιχεία που γνωρίζει και να δώσει τα έγγραφα που έχει στην κατοχή του στις αρμόδιες αρχές. Συμφωνούμε, θα το κάναμε όλοι αυτό. Επομένως, εγώ λέω, βρίσκομαι ακόμα σε μια εξειδανικευμένη κατάσταση και λέω θα το κάναμε όλοι. Επομένως, ο Υπουργός Άμυνας στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί εγκαλείται για παρατυπίες, για υπερβάλλοντα ζήλο? Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Το καθήκον του όμως σαν υπουργός και σαν πολίτης το έκανε. Του είπε δώσε στη δικαιοσύνη αυτά τα πράγματα και προφανώς προσπάθησε να τον ενθαρρύνει με όποιο τρόπο εκείνη την ώρα μπορούσε για να πράξει αυτά τα οποία έπρεπε να πράξει. Ποια είναι όμως η αλληλουχία των γεγονότων για την οποία μίλησα την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή? Η αλληλουχία των γεγονότων, κυρίες και κύριοι βουλευτές, δεν έχουν να κάνουν σε καμία περίπτωση ούτε με επιχειρηματικά συμφέροντα, ούτε με πληστηριασμούς εκδοτικών ομίλων. Και θα σας πω γιατί. Το επιχείρημά σας, όχι το δικό σας μόνο, το επιχείρημα γενικώς, ότι ο Καμένος στις 17 Ιανουαρίου, από ό,τι διαλαμβάνεται σε αυτά τα δημοσιεύματα, επικοινώνησε με τον κατηγορούμενο, δεν του ανέφερε τίποτα σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες κτλ. Πέρα του γεγονότος ότι τότε, Ιανουάριο μήνα, είχατε ακούσει εσείς τίποτα για πληστηριασμό του ΔΟΛ? Ήξερε κανένας ότι ο κύριος Μαρινάκης θα πάρει μέρος στον πληστηριασμό του ΔΟΛ? Επομένως εσείς τι κάνετε εδώ, κύριε μαμά, κύριε συνάδελφε? Όχι, είναι η σειρά των γεγονότων, θέλω να δείτε. Εδώ τι γίνεται? Γίνεται η εξής λαθροχειρία. Αυτό που δεν ήξερε ο Καμένος στις 17 Ιανουαρίου προσπαθείτε να το προσάψετε όταν έγινε ο πληστηριασμός του ΔΟΛ, όταν ο Καμένος πλέον δεν είχε καμία επαφή με τον κατηγορούμενο. Κονιορτοποιείτε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο ισχυρισμός περί εξαγοράς του ΔΟΛ από τον κύριο Μαρινάκη. Κονιορτοποιείτε. Σας λέγω λοιπόν ότι έγιναν αυτά που έγιναν τον Ιανουάριο, με ενημέρωσε ο Υπουργός και ενημέρωσα αμέσως εγώ τις αγγελικές αρχές. Και σας ερωτώ, κύριε συνάδελφοι, αυτή την ώρα, όσον αφορά, και έχετε σωρισμένα δίκιο από αυτά που είπατε, εάν έχουμε παραβίαση του κανονισμού των φυλακών, το είχα πει από την Επιτροπή, το θυμόσαστε, κύριε Παπαθεοδόρου. Εάν έχουμε παραβίαση του κανονισμού των φυλακών, ήδη έχω διατάξει έρευνα, την οποία την έχει αναλάβει εισαγγελικός λειτουργός. Για τις καταγγελίες Γιαννουζάκη εις βάρος του προανακριτικού υπαλλήλου και της εισαγγελέως, ήδη
διεξάγεται έρευνα σε όλα τα επίπεδα από τον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος. Και όσον αφορά τις καταγγελίες και τα έγγραφα τα οποία έχει δώσει ο κρατούμενος στις φυλακές στον κύριο Τριανταφυλόπουλο και στην αρμόδια εισαγγελέα, ήδη και εκεί διεξάγεται εισαγγελική έρευνα και όπως σας είχα ενημερώσει, διότι το ξέρω, διότι δια του Υπουργείου διαβιβάζεται, έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία δικαστικής συνδρομής. Πού βλέπετε λοιπόν εδώ οποιαδήποτε παρατυπία και μάλιστα να μιλάτε εσείς για παραδικαστικό, όταν όλα αυτά που σας ανέφερα είναι στα χέρια της δικαιοσύνης, διερευνώνται από τη δικαιοσύνη όπως έχουμε υποχρέωση να πράξουμε. Διότι εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε έναν κρατούμενο ο οποίος εν αρχή δίνει στοιχεία και λογαριασμούς και κατονομάζει πρόσωπα. Δίνει στοιχεία και λογαριασμούς και εμβάσματα. Προσέξτε τα αυτά που σας λέω. Θα διερευνηθούν αυτά δικαστικά? Θα διερευνηθούν. Μετά αλλάζει τροπάριο και λέει κάποιοι με πιέζουν. Θα διερευνηθούν αυτά? Βεβαίως θα διερευνηθούν. Και διερευνούνται. Επομένως, η δικαιοσύνη εδώ η οποία έχει επιληφθεί διερευνά τα πάντα και θα καταλήξει στην αλήθεια. Σας λέω όμως κάτι το οποίο πρέπει να σας προβληματίσει. Μεταξύ όλων των ενδιαφέρων, των σπουδαίων και και υψίστου ενδιαφέροντος πραγμάτων τα οποία ο συγκεκριμένος ανέφερε, ήταν και για μία βαλίτσα με 650.000 ευρώ, τα οποία έφτασε στο, η αυτή η βαλίτσα ήρθε στο ελληνικό. Και διαπιστώθηκε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και κατονόμασε και πρόσωπα. Και επιστοποιηθήκαν από τους ελέγχους αυτά τα οποία είπε ο σημερινός κρατούμενος. Θέλω λοιπόν να σας πω, μη προτρέχετε εν όψη των ερευνών. Έχετε και δευτερολογία. Ναι, τελειώνω. Εν όψη των ερευνών που θα κάνει η δικαιοσύνη. Όλα βρίσκονται στα χέρια δικαστικών λειτουργών. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην λάμψει αλήθεια. Αλλά θέλω να σας πω τούτο και με αυτό τελειώνω. Πότε ξεκίνησε, κύριε συνάδελφε, αυτός ο ρημαγδός δημοσιευμάτων περί δήθεν σκευωρίας που στείνεται εις βάρος ενός επιχειρηματία? Μερικές μέρες μετά τον έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησε στα γραφεία του η οικονομική αστυνομία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι σε αυτό τον τόπο όλοι ελεγχόμεθα. Όλοι. Οι μεγαλόσχημοι οικονομικοί παράγοντες και εσχάτως και παράγοντες των μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν θα ελέγχονται? Ή τους πέρασε η ιδέα ότι αυτά που ξέρανε από προηγούμενες κυβερνήσεις θα τα συνεχίσει και η παρούσα κυβέρνηση? Λοιπόν, η παρούσα κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την έρευνα όπως ακριβώς τη διεξάγει η δικαιοσύνη. Και σας λέω, η δικαιοσύνη θα καταλήξει σε συμπεράσματα και τότε θα δούμε ακριβώς ποιοι γίνονται όχι βαποράκια ναρκωτικών, αλλά βαποράκια επιχειρηματικών συμφερόντων στον χώρο του κοινοβουλίου. Θα τα δούμε όλα. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Επειδή...